Γεια σας και σας καλωσορίζω επιτέλους από τη νέα μας κουζίνα. Νομίζω ότι πάρα πολλές θα έχετε εκπλαγεί λίγο με το που είδατε την κουζίνα, γιατί σας έβαλα πριν αρκετό καιρό στο Instagram δύο φωτογραφίες από δύο κουζίνες, μία που έμοιαζε πολύ με τη δικιά μας και μία άλλη που ήταν πάλι έτσι μάσκρα ντουλάπια, αλλά ήταν με πάγκο στο χρώμα του ξύλου και πλακάκια στον τοίχο, και το 90% νομίζω ψηφίσατε ότι είναι εκείνη η κουζίνα, οπότε δεν το βρήκατε οι περισσότερες και νομίζω ότι πιο πολύ θα έχετε εκπλαγεί τώρα με την επιλογή που κάναμε. Μπαίνοντας μέσα στο χώρο και αντικρίζοντάς την, πραγματικά δεν μου έκανε, δεν μου έδινε την αίσθηση του κάτι καινούριου, γιατί τέριαξε και κούμπωσε τόσο ωραία μέσα στο σπίτι, όπου πραγματικά νιώθω ότι την είχα πάντα. Ίσως το είχα επεξεργαστεί τόσο πολύ και μέσα στο μυαλό μου πώς θα βγει και το έχω συνηθίσει, δεν ξέρω, μπορεί πολύ πιθανό. Από πού να ξεκινήσω? Λοιπόν, αρχικά να σας πω δύο πράγματα για όσες μου είπατε ότι θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε ανακαίνιση κουζίνας. Όταν κατοικείτε το σπίτι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Νομίζω ότι όταν είναι οικοδομή είναι πολύ πιο εύκολα όλα. Συγγνώμη για τον θόρυβο που ακούτε, αλλά σήμερα ο μπαμπάς μου έχει βοηθεί να γκρεμίσει τον πανόραφο. Το καλοκαίρι είχα στο μυαλό μου να αλλάξω τις ντουλάπες. Το καλοκαίρι που μας έρχεται δηλαδή. Και τώρα νομίζω ότι θα το σκεφτώ πάρα πολύ καλά πριν το κάνω. Γιατί όσο γινόταν η ανακαίνιση, ένα κομματάκι ξύλου κόπηκε και γέμισε ο τόπος με πριονίδια. Φανταστείτε, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν που βρήκα πίσω από το καλοριφέρ ένα κομματάκι, λίγα πριονίδια εκεί στο σοφαντεπί. Βέβαια, το λάθος μου που δεν το είχα σκεφτεί καθόλου ήταν ότι με το που τελείωσε η κουζίνα έπρεπε να έχω φωνάξει ένα συνεργείο, ίσως καθαρισμού, δεν ξέρω, να έρθουν να με βοηθήσουν. Μια κοπέλα μου το είπε στο Instagram, μου λέει: γιατί δεν φώναξε συνεργείο καθαρισμού, και τη λέω: ούτε που το σκέφτηκα. Και ο λόγος που άργησε να γίνει αυτό το βίντεο είναι το ντουλάπι πάνω από το ψυγείο, το οποίο την πρώτη φορά που είδαμε την κουζίνα δεν είχε τοποθετηθεί καθόλου σωστά, ήταν τα μέτρα πολύ λάθος και δεν ήταν καθόλου όμορφο το αποτέλεσμα. Οπότε έπρεπε να ξαναδώσουμε εκ νέου από την αρχή την παραγγελία, να πάνε τα πορτάκια τα καινούργια να βαφτούν με λάκα, η λάκα καθυστερεί, γενικότερα ένα χάος, οπότε πήγε 2-3 εβδομάδες πίσω αυτό το βίντεο. Καλά, κρεμότανε μέχρι και χθες το βράδυ ένα καλώδιο εδώ, το οποίο φτιάχτηκε χθες το βράδυ, για να μπορέσω σήμερα να σας γυρίσω το βίντεο. Είναι Παρασκευή και αύριο θα δείτε σε αυτό το βίντεο, για να καταλάβετε τι γίνεται. Γενικότερα, η διαδικασία της ανακαίνησης, όπως σας είπα, όταν κατοικείτε μέσα, δεν είναι καθόλου εύκολη. Αν έχετε πολλά χέρια να σας βοηθήσουν να καθαρίσετε, θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Εγώ ξέρετε ότι έχω λίγο ένα θέμα με την καθαριότητα και ήθελα τα περισσότερα πράγματα να περάσουν από τα χέρια μου. Ήθελα να ξέρω ότι έχει απολυμανθεί πολύ καλά η κουζίνα για να αρχίσουν να μπαίνουν τα πράγματα μέσα. Είχα εννοείται βοήθεια από την μητέρα μου και τον Κανάκη, αλλά ξέρετε ότι με την καθαριότητα έχω ένα κόλλημα και θέλω να περνάνε όλα από τα χέρια μου. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, να έχουμε κάνει έτσι πιο μοντέρνο εδώ αυτό το κομμάτι και λίγο πιο κλασικά τα πάνω. Και σκέφτηκα ότι το κλασικό, επειδή πάντα μένει στη μόδα και δεν φεύγει ποτέ, ότι αργότερα, σε περίπτωση που το βαρεθούμε, θα αλλάχτεί εύκολα ο τοίχος και ο πάγκος. Μας είπαν ότι γίνεται πιο εύκολα από το να αλλάχτεί, εννοείται, όλη η κουζίνα από την αρχή. Τώρα μιλάμε για μετά από 10-20 χρόνια, δεν ξέρω πόσο. Αν το βαρεθούμενο αυτό θα μπορούσε να γίνει έτσι λίγο πιο κλασικό, να αλλάχτεί. Ξέρω και πολλούς που το έχουν κάνει αυτό σε σπίτια που νοικιάζουν επειδή δεν τους άρεσε ο πάγκος ότι έχει αλλάχτεί, αλλά είναι κάτι που θεωρητικά γίνεται εύκολα. Και όπως έχετε δει, επιλέξαμε και σας είχα πει βασικά στα προηγούμενα βίντεο να κάνουμε ένα πάσο. Το επιλέξαμε για δύο λόγους. Πρώτα, γιατί θέλαμε λίγο να ξεχωρίσει η κουζίνα από το σαλόνι και όντως φαίνεται πλέον διαφορετικά στο μάτι. Και γιατί και στην προηγούμενη κουζίνα και όπως έβγαινε αυτή η κουζίνα, η οποία όπως βλέπετε ο φούρνος έχει μείνει κάτω, γιατί με ρωτήσατε πάρα πολλές αν ο φούρνος μου πλέον είναι πάνω, έβγαινε σε ένα κομμάτι εδώ της κουζίνας, αλλά θα μου έκλεινε όλο τον πάγκο και δεν ήθελα, οπότε προτίμησα να μείνει κάτω και να έχω περισσότερο πάγκο. Και στην προηγούμενη κουζίνα, όπως και σε αυτή, ο μόνος χώρος για να κάνω το μαγείρεμά μου, να φτιάξω γλυκά φαγητά, δεν ξέρω, ήταν αυτό εκεί το κομμάτι, το οποίο δεν με βόλευε και δεν μου έφτανε. Οπότε είπαμε να κάνουμε το πάσο εδώ για να ξεχωρίσουμε και το σαλόνι με την κουζίνα, αλλά και για να έχω επιπλέον χώρο για εργασία, και πραγματικά τώρα έχω πάρα πολύ μεγάλο χώρο, γι' αυτό έχουμε βάλει και εκεί μία πρίζα για να μπορώ να έχω κοντά για μίξερ ή οτιδήποτε. Όμως θέλω να σας πω ότι η κουζίνα είναι έτοιμη εδώ και 2 εβδομάδες περίπου και από εδώ δεν έχω μαγειρέψει ούτε μία φορά. Πριν λίγες ημέρες, μάλιστα, έφτιαχνα ρολά κανέλας και άνοιγα το ζυμάρι εκεί και είχα στριμωχτεί. Και μετά από πάρα πολλή ώρα συνειδητοποίησα ότι έχω το πάσο και γιατί δεν πήγα εκεί να κάνω τη δουλειά μου. Το ξεχνάω, για την ώρα η χρήση του είναι για λουλούδια.
όπως βλέπετε, και για να κουμπάω μερικά πράγματα. Αυτά νομίζω πως σας τα έχω πει όλα αυτά που θέλω να σας πω εξ αποστάσεως. Τώρα θα πάρω την κάμερα να σας πάρω κοντά να τα δείτε έτσι λίγο καλύτερα. Τι ωραία που φαίνεται. Λοιπόν, πάμε κοντά λίγο να σας δείξω και το σχεδιάκι, το οποίο σας έλεγα ότι έχω κάνει έτσι λίγο πιο διαφορετικό, που το έκανα σαν ηχάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι που κρατάει έτσι λίγο πιο κλασικό στυλ. Και πάμε να σας δείξω λίγο τον πάγκο, ο οποίος είναι ανθρακή, δεν είναι μαύρος. Στο δειγματολόγιο η αλήθεια είναι ότι φαινόταν λίγο πιο ανοιχτός και στην αρχή μόλις το είδα σοκαρίστηκα και λέω «Ωχ, πολύ σκούρο θα βγει το αποτέλεσμα», αλλά όχι, τελικά ταιριάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως σας είπα, κρατήσαμε τις συσκευές, το ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων κλπ. Εδώ έχω κρατήσει, όπως σας είπα, όπως στην προηγούμενη κουζίνα, εδώ τον φούρνο μικροκυμάτων, εννοείται ένα ρολόι το οποίο συνέχεια κοιτάζω την ώρα, ειδικά τώρα που ο Αλέξανδρος είναι στο σχολείο. Και έχω προσπαθήσει να μην αφήσω πολλά πράγματα πάνω στον πάγκο, οπότε βασικά το προσπάθησα να το κάνω. Αφαίρεσα αρκετά πράγματα από την προηγούμενη κουζίνα, θα το δείτε. Έχω αφαιρέσει σίγουρα τον βραστήρα, τον έχω βάλει σε ένα ντουλάπι και τον βγάζω έτσι εύκολα. Και έχω αφήσει μόνο έτσι ζάχαρη, καφέ, την μηχανή του καφέ και τις κάψουλες που είναι ο χώρος του κανάκι. Εδώ εγώ το καν χρησιμοποιώ γιατί δεν μου αρέσει ο καφές. Και εδώ είναι ο φούρνος και οι εστίες. Εδώ έχω δύο ντουλάπια, τα οποία αυτό είναι ένα κανονικό ντουλάπι, αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντουλάπι, το οποίο έχει και έναν μηχανισμό, θα σας τα δείξω όταν θα κάνουμε και κάποια οργάνωση κουζίνας στο μέλλον, για να έχω μέσα τις κατσαρόλες και τραβιέται αυτό το σύστημα και μπορώ να τα βλέπω όλα πιο εύκολα. Να σας δείξω λίγο και τα πομολάκια, τα οποία θέλω να σας πω ότι τα πομολάκια, μια κοπέλα που γνώρισα σε κάποιο event, έκανε και εκείνη πρόσφατα ανακαίνιση κουζίνας και το συζητάγαμε ότι και εγώ μπαίνω στη διαδικασία και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πραγματικά με εμπιστεύτηκε και μου έστειλε φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της και από τον χώρο της και είδα τα πομολάκια και μου άρεσαν πολύ και τα βρήκα και εγώ τυχαία όταν πήγα να ψάξω και τα πήρα γιατί ταιριάζουν νομίζω πάρα πολύ, δείτε τι ωραία με το σχέδιο εδώ πέρα που ταιριάζουν. Έχουμε βάλει και μπριζοδιακόπτες έτσι στο ίδιο περίπου χρώμα, να μην φαίνονται πάρα πολύ, δηλαδή να μην είναι άσπροι και βγάζουν μάτι. Πάνω στον πάγκο λοιπόν έχω κρατήσει τα δημητριακά μου που τρώω για πρωινό συνήθως και εδώ πέρα κάποια αποξηραμένα πορτοκάλια που βάζω στα τσαγάκια που φτιάχνω. Κάτω έχουμε κάνει συρταράκια. Εδώ έχουμε χαρτί κουζίνας και εδώ είναι μια πολύ αγαπημένη γωνίτσα γιατί λατρεύω πολύ αυτά τα δύο διακοσμητικά τα οποία τα έχω πάρει από Sensei, τα βρήκα τυχαία και με το που τα είδα λέω θα ταιριάζουν απόλυτα στο νέο μας χώρο και εδώ είναι κάτι το οποίο λατρεύω πολύ το τελευταίο διάστημα, πήρα αυτό εδώ το ηχείο από τη Sony το οποίο δείτε, εντάξει είναι τέλειο. Έχει και φωτάκια και το βράδυ ειδικά φαίνεται πάρα πολύ όμορφα. Και το συνδέω είτε με το κινητό, με τον υπολογιστή, με οτιδήποτε. Μπορείς να το βάλεις και στην πρίζα αν θες και να το φορτίσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή το έχω φορτίσει και το έχω εδώ έτσι πάνω στον πάγκο. Και κάθε πρωί είτε μαγειρεύω είτε καθαρίζω, το έχω ανοιχτό, παίζει μουσική, κάποιο podcast, οτιδήποτε. Είναι τέλειο, ο ήχος του είναι φοβερός, πάρα πολύ όμορφος είναι. Θα σας γράψω ποιο είναι, θα σας βάλω στην περιγραφή κάτω να το δείτε γιατί τώρα δεν θυμάμαι ποια είναι η ονομασία του. Αλλά πραγματικά είναι τέλειο, κρατάει πάρα πολύ. Μια φορά το φόρτισε στην αρχή που είχε έρθει πριν 2 εβδομάδες και δεν το έχω ξαναφορτίσει. Και παίζει μέσα στην ημέρα, δηλαδή το χρησιμοποιώ αρκετά. Και δυναμώνει και πάρα πολύ, κάνεις πάρτι για πλάκα, το παίρνεις και έξω αν θες οτιδήποτε. Και πάμε τώρα από εδώ, σε αυτό το κομμάτι όπου είμαι καθημερινά, εδώ και πλένω. Και θέλω να σας πω ότι η μπαταρία, είχα απολογίσει ότι θα πάρω μια εντελώς διαφορετική μπαταρία. Ήταν ίδια η μπαταρία με το προηγούμενο το σπίτι, σε άλλο χρώμα βέβαια. Αλλά όταν πήγαμε για να τις δούμε από κοντά και είδα αυτή εδώ, πραγματικά την ερωτεύτηκα. Είναι πανέμορφη και τυχαίνει να είναι και ακριβώς ίδια εταιρεία με τον νεροχύτη. Είναι πυραμής, οπότε θεώρησα ότι θα είναι και πιο ωραίο γιατί θα ταιριάζει πάρα πολύ ωραία σε σχέση με την άλλη. Η άλλη θα ήταν απλά μια ασημή μπαταρία, αλλά πιο μπαρόκ στυλ. Πίστευα ότι έπρεπε να βάλω, αλλά τελικά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι. Έχω διαλέξει νεροχύτη με 2 γούρνες, γιατί από εδώ θέλω να στεγνώνω πιάτα. Δεν έχω βρει ακόμα κάτι που να μου αρέσει και προς το παρόν βολεύομαι με αυτό. Βέβαια, με έχει βολέψει πάρα πολύ. Αυτό θέλω να αλλάξω τώρα. Αυτό με έχει βολέψει και έλεγα μήπως απλά έπαιρνα άλλο ένα.
αλλά δεν ξέρω αν θα με βόλευε μετά που θα κλείσει ο χώρος. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Εδώ είναι ένα ντουλάπι όπου μέσα έχουμε τον κάδο για τα σκουπίδια και για την ανακύκλωση. Χώρεσε εδώ μέσα ευτυχώς και ο κάδος της ανακύκλωσης. Το χαλάκι που είχα και στην προηγούμενη κουζίνα από τα IKEA. Εδώ είναι τα έξτρα ντουλάπια τα οποία δεν υπήρχαν στην προηγούμενη κουζίνα και με έχουν βολέψει πάρα πολύ εδώ πέρα. Όλο αυτό είναι τροφοθήκη και τα βρίσκω για την ώρα τουλάχιστον πιο εύκολα. Το πλυντήριο πιάτων έχει μπει εδώ. Και εδώ δίπλα έχω κρατήσει αυτό το πιατάκι που είχα και στην προηγούμενη κουζίνα για να κουμπάω έτσι το σαπούνι για τα πιάτα. Εδώ έχω ενόπνευμα και θυμάστε εδώ που είχα ένα φυτό που μου λέγατε όλες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το καταστρέψω γιατί δεν καταστρέφεται εύκολα. Πάει. Όπως βλέπετε, έγινε θήκη για το σφουγγάρι μου και για το... πώς το λένε, για το Vetex. Γιατί, παιδιά, πραγματικά σας είπα, σας το έχω πει ότι μην βάζετε στοίχημα με μένα σε τέτοια πράγματα, γιατί έχω κάψει κακτάκια. Έχω καταστρέψει κακτάκια, οπότε ήταν αναμενόμενο να καταστραφεί και αυτό το καημένο το λουλουδάκι που ήταν εδώ. Και αυτό ήταν το kitchen tour, παιδιά. Αυτή είναι η κουζίνα μας, αυτή είναι η νέα μας κουζίνα. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη με το αποτέλεσμα. Μου αρέσει πάρα πολύ, ταιριάζει πολύ με το σπίτι και με τον χώρο. Πάνω από το ψυγείο έχω βάλει και ένα σκαλάκι, γιατί τον πάγκο τον ψηλώσαμε. Επειδή ο προηγούμενος ήταν πιο κοντός και εμείς είμαστε ψηλοί, τον κάναμε λίγο πιο ψηλό, οπότε αναγκαστικά έπρεπε και τα ντουλάπια να πάνε λίγο πιο πάνω. Και τα πάνω-πάνω δεν τα φτάνω, παρόλο που είμαι αρκετά ψηλή, δεν τα φτάνω πλέον, οπότε πάνω από το ψυγείο έχω βάλει ένα μικρό σκαλάκι το οποίο το τραβάω, γιατί αν θέλω να φτάσω κάτι από πιο ψηλά, το χρησιμοποιώ. Αυτό λοιπόν είναι το περιβόητο kitchen tour, ορίστε η κουζίνα μας. Τώρα θα βλέπετε πάρα πολλά πλάνα από αυτή εδώ την κουζίνα και ανυπομονώ πάρα πολύ να έρθει η Κυριακή που θα στολίσουμε το δέντρο μας. Και θέλω πάρα πολύ να δω τον χώρο, πώς θα είναι με το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τη νέα κουζίνα και να δω τι μπορώ να κάνω στην καινούργια κουζίνα. Θυμάστε στην παλιά έβαζα γύρω-γύρω πάνω γυρλάντα, σε αυτήν δεν μπαίνει πλέον γυρλάντα. Είναι το μοναδικό πράγμα που με έχει στενοχωρήσει που έφυγε η προηγούμενη κουζίνα, γιατί η γυρλάντα πάνω από την κουζίνα ήταν ένα όνειρο, πραγματικά ήταν πανέμορφο όταν... αν σκοτεινιάζει ο χώρος και το έβλεπες με αναμένα τα λαμπάκια. Κάτι όμως θα βρω να κάνω, κάτι θα σκεφτώ. Μόλις στολιστεί το δέντρο σιγά σιγά θα το δω και αυτό. Αν θέλετε να μου πείτε καμία ιδέα, είτε γράψτε μου από κάτω. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, θα τα πούμε σίγουρα με ένα τελευταίο βίντεο που ήδη έχω τραβήξει την επόμενη εβδομάδα. Και μετά μάλλον μέχρι και το vlog μας δεν θα έχουμε άλλο βίντεο, γιατί θέλω έτσι λίγο να προετοιμαστώ. Και θα είναι λίγο δύσκολες οι επόμενες, οι δύο τελευταίες εβδομάδες του μήνα για εμένα, οπότε μάλλον δεν θα καταφέρω να ανεβάσω κάτι. Αν βρω χρόνο εννοείται όμως θα σας ανεβάσω σίγουρα, σίγουρα. Αν βρω χρόνο θα σας ανεβάσω άλλο ένα, διαφορετικά σίγουρα το kitchen tour και το vlog που έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Αυτά λοιπόν από μένα, σας φιλώ, σας χαιρετώ και περιμένω με ανυπομονησία τα σχόλιά σας.